Άμα μέσα. Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Blacklist. Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να παραπονιέσαι μόνος σου? Φυσικά και υπάρχει το να παραπονιέσαι μαζί με άλλους κωμικούς. Παρακαλώ υποδεχτείτε το Ζήση Ρούμπο. Ζήση! Τι εφέ ήταν αυτό! Τέλειο, ναι. Τα δουλεύω χρόνια αυτά τα εφέ. Νομίζω αυτό το εφέ δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Όχι, και θέλει πολύ δουλειά. Στον κινηματογράφο σίγουρα δεν έχει γίνει. Ναι. Γεια σας! Ζήση Ρούμπο, είμαστε εδώ για να παραπονεθούμε για μικρά πράγματα και μεγάλα πράγματα τη καθημερινότητα. Ζήση, γενικά παραπονιέσαι. Παραπονιέμαι. Είναι η δουλειά σου να παραπονιέσαι. Γκρινιάζω, γουστάρω να γκρινιάζω για πλάκα, γιατί η κανονική γκρινιά μου τη πάει πάρα πολύ. Ναι. Πρέπει να έχει αστεία η γκρίνια. Άμα δεν είναι αστεία η γκρίνια, δεν είναι ωραία η γκρίνια. Πρέπει να έχει υπερβολή. Έτσι. Πρέπει να είναι φάση blacklist. Blacklist. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο σου θέμα. Λοιπόν, πρώτο μου θέμα για παράπονο είναι οδική συμπεριφορά. Τέλειο. Εν γέννη. Ναι. Πάμε να κάνουμε λίγο zoom in μέσα στην οδική συμπεριφορά. Καλά, θα μπορούσαμε να μιλάμε 5 ώρες. Ναι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο πράγμα που τη πάει πάρα πολύ στου Έλληνε οδηγού είναι αυτό που πηγαίνει σε έναν δρόμο. Βγάζει μουρίτσα με το αυτοκίνητο, κάθετα, βγαίνει λίγο, σε κοιτάει. Έχει stop ξεκάθαρα. Έχει ξεκάθαρα ναι. stop. Έχει αυτά τα 4 stop, τα μεγάλα, ναι, που είναι, και γραμμές, ναι, και κάτω stop, stop, stop. Και μπάρες. Ναι, και άνθρωπος που του λέει stop, stop, stop. Βγάζει μουρίτσα, σε κοιτάει, τον κοιτάς ενώ πηγαίνεις, βγαίνει, δεν σταματάει, βγαίνει. Κάποια στιγμή τον κοιτάς τον ουρίασμα, να σου πας τι κάνεις. Και βλέπεις το δευτερόλεπτο που παίρνει την απόφαση, θα πεθάνουμε. θα σε σκοτώσω. Και βγαίνει. Δεν σταματάει ποτέ. Αυτοί οι οδηγοί, ειλικρινά, θα μπορούσα να χειροδικήσω. Είναι αυτοί που βγαίνουν και το βλέμμα μετατρέπεται από θα με αφήσει στο «Ωπ, δεν σε χαλάζε». Και σταματάς, εσύ. Σταματάς αναγκαστικά, γιατί έλειωσα το τρακάρι. Ναι. Ναι, μου τις πάει πάρα πολύ αυτό. Ναι. Blacklist όλοι! Blacklist αυτοί. Αυτοί, αυτοί οι τύποι. Ναι. Φυλακή όλοι αυτοί που βγαίνουν έτσι. Αυτοί. Πλάκα, κάτι αντίστοιχο που με ενοχλεί πάρα πολύ δεν είναι με αυτοκίνητο, είναι με τους πεζούς. Που προχωράς, ξεκινάνε να περνάνε και μέχρι τη μέση του δρόμου το πάνε τρέχοντας, αλλά από τη μέση και μετά το πάνε τύπου περπατώντας. Ή, ακόμα χειρότερο, το πάνε τρέχοντας το πάνω μέρος και καλά, αλλά τα πόδια περπατώντας. Που σε φάση δεν με βλέπεις, τρέχω, δεν τρέχεις, τα πόδια σου πηγαίνουν περπατητά. Να σου πω κάτι, εντάξει, για τους πεζούς, άντε πάει στο διάολο. Για τους ποδηλάτες δεν έχω κανένα έκτο. Για τους ποδηλάτες τι, τους χτυπάς? Πρέπει να μάθουνε. Ξέρεις τι, είναι πραγματικά, είναι πολύ ωραίο το ποδηλατό, είναι πολύ οικολογικό, ναι. Είναι πάρα πολύ σωστή η αντιμετώπιση της ζωής με ποδήλατο μέσα στη ζωή μας, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί που ξέρουν να οδηγούν ποδήλατο σε δρόμους. Και είναι πολύ λίγες και οι πόλεις στην Αθήνα, στην Ελλάδα, που μπορείς να οδηγήσεις ποδήλατο. Δηλαδή, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα για ποδήλατα. Η Αθήνα σίγουρα δεν είναι. Αθήνα. Αλλά, έρφυλε, πάρα πολλές φορές έχω σκεφτεί αυτό που λες και εσύ, ότι πόρτα. Δηλαδή, είμαι από δίπλα και γίνω άλλος. Δεν νιώθεις ως Αθηναίος ότι πρέπει να τον διδάξεις? Γενικά, όταν είσαι στα μάξι, δεν νιώθεις πρέπει να διδάξεις λίγο. Κόσμο. Σε πιάνει μία αυτή. Θα γίνω καθηγητής τώρα, να τους δείξω. Ναι. Κάτσε να μάθεις τώρα πώς γίνεται. Χειρότεροι και οι ποδηλάτες αυτοί που πάνε, ξέρω εγώ, και ανεβαίνουν κάτι ανηφόρες και μετά σκάνε στη συνάντηση και. Που έρχονται στο ραντεβού και έχουν τις λεκέδες. Με το κρανάκι. Εδώ λεκές, στάζει παντού. Είναι εντάξει, είμαι οικολογικός όμως. Αλλά θα μπούμε σε συνάντηση και θα βρωμάς. Θέμα 2. Θέμα 2. Η συμπεριφορά των ονείχων. Ονείχων. Η αρχαία λέξη για τα νύχια. Γιατί, because I'm educated. Νύχια και συμπεριφορά προς το ανθρώπινο σώμα και συγκεκριμένα παρανυχίδες πετσάκια. Black list στις παρανυχίδες και στα πετσάκια. Μόνο που το λες. Σου έρχονται μου έρχεται αυτή η εικόνα που έχει βγει εδώ. Έτσι. Και λες θα το τραβήξω. Λάθος. Και πάει από εδώ μέχρι εδώ μετά. Μπράβο, γιατί συνδέεται με όλο το νευρικό σου σύστημα. Μπράβο. Και τραβάς και το ξεφλουδίζει όλο. Το μετανοείς για ένα μήνα. Ναι. Πρίζεται δάχτυλο, κοκκινίζει, μαζεύει. Λοιπόν, και νύχια. Τι φάση με τα νύχια, γιατί δεν μπορούν να αποφασίσουν. Μία πορεία. Ειδικά στα πόδια.
γιατί τα πόδια τα πατάμε, παπούτσια το καλοκαίρι, σαλιονάρα, οπότε τον έχει κακοποιείται και σου λέει να σου πω κάτι γιόλο. Θα φύγω όπου να είναι. Και μπαίνουν μέσα, δέρμα, βγαίνουν, κάνουν πλεκτό. Και παρανυχιδούλες που δεν είναι τα πετσάκια, είναι νυχάκι. Ναι. Όχι, συγγνώμη, όχι, υπονύχιο. Oh. Είναι αυτό το κάτω από το νύχι που κόβεις πολύ κοντά το νύχι και μένει αυτό και λες, α, και αυτό θα το κόψω. Αλλά το υπονύχιο είναι κομμάτι της ψυχής σου. Δεν το ξέρεις, είναι κομμάτι του σώματός σου. Είναι συνδεδεμένο με το γαστρεντερικό. Και λες, α, εντάξει, έχει μείνει το υπονύχιο, θα το κόψω. Κρακ, τέλος. Κρακ, αδειάζεις. Blacklist στα νύχια γενικά. Και το νύχι το μικρό του ποδιού που σιγά σιγά εξαφανίζεται. Δηλαδή, γενιά με τη γενιά είναι σε φάση μάγκες. Μάλλον είμαι άχρηστο. Μάλλον σιγά σιγά δεν θα υπάρχω. Γιατί τα νύχια ήταν τα όπλα μας στη φύση. Ναι, ξεκάθαρα. Ναι, οπότε, το πιο άχρηστο απ' όλα είναι το νύχι του μικρού στο μικρό δαχτυλάκι στο πόδι. Το οποίο φεύγει. Που κόβεις όλα τα νύχια και φτάνεις στο μικρό και λες τι να κόψω εδώ πέρα. Μπράβο. Και το παλεύεις να το βάλεις στον ηχοκόπτη και στο τέλος κόβεις ξέρω εγώ ένα μικρό χιλιοστό ας πούμε. Εγώ το έχω ταλαιπωρήσει τόσο πολύ το μικρό μου νυχάκι στο αριστερό μου πόδι που βλέποντας ταινία μία μέρα το βγάλω άλλο. και δεν με πόνεσε. Όχι, πλάκα, κάνω ψέμα ήταν αυτό. Μου άρεσε πάντως η λεπτομέρεια βλέποντας ταινία. Τύπου γιατί έτσι αράζεις και βλέπεις ταινία. Το... Πω, τι σκηνά είναι αυτή. Ωραία. Εννοείται. Νύχια, παρανυχίδες, blacklist, να εξαλειφθούν. Γενικά το δαχτυλάκι το μικρό έχει μόνο μία χρησιμότητα και είναι να χτυπάει στις γωνίες. Είναι εκεί για να θυσιαστεί για όλα τα άλλα τέσσερα δάχτυλα, παύλα, νύχια. Ναι. Τύπου μάγκες, μην αγώνεστε, το τρώω εγώ. Στα θετικά να πούμε για το μικρό δαχτυλάκι στο πόδι, ότι αν σπάσει δεν πονάει. Okay. Ψέμα, προφανώς δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Ψέμα γιατί όποτε το έχουμε χτυπήσει, όχι απλά πονάει. Απλά πεθαίνει το πόδι. Που είναι αυτό που πονάει και αρχίζει και βρίζει το έπιπλο. Σε φάση που είμαι μαλακισμένο. Και το κερατό σου. Γιατί εγώ, τι έκανα. Ναι. Θέμα νούμερο 3. Απρεπής κοινωνικοποίηση σε ουρά. Έχεις ξεφύγει με το λεξιλογείο σήμερα. Σήμερα ήρθα πολύ... Απρεπής όνειχ. Θα νομίζουν ότι μιλάω έτσι. Ότι στα κάτω απλά διαβάζει λεξικό. Ποια λέξη. Έχω το κιού. Απρεπής κοινωνικοποίηση σε ουρές. Απρεπής κοινωνικοποίηση σε ουρές. Ναι, ίσως απρεπής... το καλύτερα ορισμένο blacklist που έχει παίξει. Ναι. Δημόσιες υπηρεσίες, γενικά ουρές. Ουρές σούπερ μάρκετ, δημόσιες υπηρεσίες, ταμεία γενικά σε χώρους. Όταν εσύ να κάνεις κάτι πάρα πολύ σύντομο, ξέρω να πάρεις ένα χαρτί 5 λεπτά ή λίγα πράγματα στο σούπερ μάρκετ και ο μπροστά από σένα ή μπροστά από σένα πληρώνει, τελειώνει τη δουλειά της και πιάνει κουβέντα. Blacklist! Blacklist! Φυλακή, να μην σας επιτρέπετε να πηγαίνετε να αγοράσετε πράγματα. Έτσι, να μην πάρουν ποτέ αριθμό πρωτοκόλλου. Και είναι αυτό που βιάζεσαι κιόλας και τελειώνει πόσο είναι τόσο. Εντάξει, απόδειξη, ευχαριστώ. Καλά πάντως, αυτή η καινούργια υπηρεσία που έχετε είναι καταπληκτική. Ναι, σας άρεσε. Και εμείς έτσι νομίζουμε. Και πιάνει την κουβέντα. Και είσαι από μέσα σου, κοιτάς το ρολόι, δείχεις. Είναι απίστευτο γιατί πρακτικά είναι εκείνες είναι οι φάσεις που εκτιμάς το χρόνο σου. Δηλαδή μπορεί να φας ρε παιδί μου 5 ώρες να ψάχνεις στο Netflix τι θα δεις, αλλά εκείνα τα 2 λεπτά πονάνε. Ναι, πονάνε. Εκεί πάρα πονάει πολύ. Πάρα πολύ, γιατί κάποιος άλλος τρώει το χρόνο. Ναι, και δεν μπορείς να το ανοιχτείς και επίσης δεν είναι και ενδιαφέρον συνήθως αυτό που συζητάνε. Είναι κάτι το οποίο δεν σε ενδιαφέρει καθόλου, οπότε δεν μπορείς να συμμετέχεις. Και απλά περιμένεις και δεν τελειώνει κουβέντα. Και το παίζεις μόνο γκριμάτσα. Και το one-up, το καλύτερο είναι ότι βλέπεις ότι τελειώνει η κουβέντα. Λέει, έγινε, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάει να φύγει ο πελάτης και συνεχίζει την κουβέντα ο υπάλληλος. Και κάνει one-up. Και εκεί σε φάση... Έχεις τελειώσει με την κρυμάτσα σου. Επίσης, σε ουρά, blacklist, αυτοί που θεωρούν ότι το μία ερώτηση έχω να κάνω είναι legit λόγος για να περάσεις όλη την ουρά. Και συνήθως... εμπεριέχει πάντα και λίγο εξυπηρετησούλα η ερώτηση. Ναι, γιατί συνήθως... δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Έχω αυτά εδώ τα βιβλία τα οποία πρέπει να κυρωθούν, αλλά ναι. Το πρωτόκολλο είναι κλειστό και μου είπε να πάω εκεί. Μήπως μπορείτε να μου βάλετε εσείς μια σφραγιδούλα. Ναι, οπ, να τη ερώτηση. Και περνάει και εξυπηρέτηση μαζί με την ερώτηση. Ή έχει
ερώτηση, απάντηση και 6 follow-up questions. Μπράβο. Σε φάση... Απρεπής, ναι, τελείως. Follow-up σε ουρές. Και τύπου, κάτσε ρε εσύ, πιστεύεις ότι εγώ που είμαι σε αυτή την ουρά δεν έχω ερώτηση? Υπάρχει κανείς που έχει πάει σε δημόσια υπηρεσία και ξέρει τι του γίνεται? Ότι εγώ περιμένω και θα τελειώσω τη δουλειά μου. Ότι θα φτάσω εκεί και θα είμαι, παιδιά, εγώ δεν έχω να ρωτήσω απολύτως τίποτα. Πάρτε τα χαρτιά, πάρτε για τη σφραγίδα. Έτοιμος. Ναι. Αυτή με το μία ερώτηση, παιδιά, και στο... να περάσω μία ερώτηση, εγώ να κάνω να περάσω λίγο. Βέβαια, ξέρεις πώς θα μπορούσε να λυθεί πολύ απλά όλο αυτό, έτσι? Αν υπήρχαν καταραμένες πληροφορίες. Ναι, να μέρος μόνο για ερωτήσεις. Ναι, να πας και να πεις, θέλω αυτό, πού πάω, δεν υπάρχει, οπότε γι' αυτό γίνεται αυτό. Γενικά οι ουρές εμένα με τρελαίνουν. Δηλαδή, δεν μπορώ, ρε παιδί μου, τους ανθρώπους που κλέβουν σειρά. Δεν τους, δηλαδή, μπορεί να μου καταστρέψει τα πάντα, ειδικά αυτό που έλεγες πριν με τα μάξι, ναι. Που γίνεται και στις ουρές, που αρχίζουν να κάνουν merge. Σιγά σιγά και το βλέπεις, κοντράρεστε δεξιά-αριστερά, ποιος θα μπει μπροστά και είναι σε φάση τον κοιτάς τύπου όχι, αλλά είναι το πιο αργό. Το πιο αδιαναμέτρηση. Ναι. Τι φάση, τι πού. Πάει μισό-μισό, ειδικά στα αεροπλάνα που έχει τη σειρά, ξέρω εγώ, και είσαι τακ, ποιος θα μπει πρώτος. Στην Αγγλία λατρεύουν πάρα πολύ να κάνουν cues. Ναι, στην Αγγλία έχουν πρωτόκολλο τέλειο για πλάκα. Ναι. Δηλαδή... Στείλουν δύο άτομα, κιού κατευθείαν. Ναι. Τίποτα, για πλάκα. Ναι. Χωρίς να το συνεννοηθούν. Είναι μέσα στο DNA τους η ουρά, είναι κάτι που τη μαθαίνουν από τους γονείς τους ή γεννιούνται με αυτή την ιδιότητα. Λειτουργεί εξαιρετικά. Να, εγώ πρέπει να ομολογήσω και να εξομολογηθώ ότι όταν ήμουν μικρότερος, έκλεβα ουρά στο σινεμά. Και είχα τέλεια τακτική. Τέλεια τακτική, θα σα την πω. Μοιράζω Σοφία, είναι η εξής. Όταν βλέπεις μια ουρά, όχι σε δημόσια υπηρεσία, και θα πεθάνεις. Άμα το κάνεις αυτό σε δημόσια υπηρεσία, θα σε σκοτώσουν και θα σε πετάξουν στα σκουπίδια. Σε σινεμά, σε πιο generic. Ναι. Προχωράς, κοιτάζεις πίσω προς το τέλος της ουράς και λες, Κωστά, περιμένω εδώ, Και για κάποιο λόγο, όλοι δέχονται ότι εκεί ήταν η θέση σου. Είναι σαν αυτό που το πείραμα που κάνανε, ότι αυτό που λέει ότι άμα κρατάς μια σκάλα μπαίνεις οπουδήποτε, το ξέρεις αυτό? Όχι. Έγινε και κοινωνικό πείραμα και το κάνει κάτι τυπάκια βίντεο. Αν δύο άνθρωποι κρατάνε μια σκάλα, μπαίνουν 95% παντού. Τραπέζα Ελλάδος. Ρε, πού είναι το δισαυροφυλάκιο. Κάνανε βίντεο, μπαίνουν. Έχουμε σκάλα. Έχουν μπει σε σινεμά, έχουν μπει σε μουσεία, έχουν μπει σε. Δύο άνθρωποι μια σκάλα μπαίνουν παντού. Παίζει πάρα πολύ και το έχω ακούσει από. Στο εξωτερικό που πάνε Έλληνες, ακούνε άλλους Έλληνες στην ουρά σε μουσεία και πιάνουν κουβέντα και παίρνουν μπροστά. Τέλειο. Μόνο Έλληνες. Το δίνω. White list. Το οποίο αυτό είναι πολύ ρατσιστικό, το white list. Είναι white supremacist list. Greek list. Το δίνω. Άμα η ουρά θέλει δικό της πρωτόκολλο. Δεν μπορώ, πραγματικά. Δηλαδή, είναι τόσο απλή στην σύλληψή της. Δηλαδή, περιμένουν κάποιοι άνθρωποι για το ίδιο πράγμα. Πήγαινα πίσω από τον τελευταίο. Ναι, όχι. Το χάος γίνεται όταν δεν είναι ξεκάθαρη η ουρά. Έχεις πετύχει κάτι. Δεν τις αντέχω. Αυτές θέλεις να τις οργανώσεις. Ναι, που είναι καφετέρια. Ναι, και είναι όλοι. Και είναι. Αρχίζουν και απλώνονται όλο, χαοτικά, ναι, στο χώρο. Και θέλεις να πας να τους οργανώσεις. Να σε φάσεις σαν αυτούς που προσγειώνουν τα αεροπλάνα. Μπράβο. Από εδώ, εσύ, από εκεί. Το οποίο σημαίνει και σε τράπεζες. Και εγώ πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις λέω συγγνώμη, ποιος είναι τελευταίος. Για να καταλάβω τι γίνεται. Κοινόλη, ιδέα. Νομίζω ότι είναι ο κύριος εκεί. Όχι, η κυρία ήταν πριν από. Εγώ ήμουν πάντως πριν από το νεαρό. Κλασικά. Και με την ουρά, ειδικά στα αεροπλάνα, τρελαίνομαι που κάνουν και τις ανακοινώσεις. Σε φάση ξεκινάμε το boarding. Πρώτα. Ναι. Που αρχίζουν μια λίστα. Πρώτα οι άνθρωποι με business, μετά οι άνθρωποι με παιδιά, μετά οι σειρές 16 με 30 και είναι οι Έλληνες. Πάρτα! Το κάνω και εγώ. Όλοι, ρε. Οι θέσεις... άλλη... Καθίστε πίσω. Μπράβο. Καθίστε πίσω. 18 με 25 και έχω την 2. Πάμε. Δεν μου φαίνεται λίγο χαζό αυτό. Δεν το έχω καταλάβει καλά. Γιατί στο ίδιο μέρος δεν θα μπούμε όλοι. Στο ίδιο αεροπλάνο. Ναι, στο ίδιο μέρος θα μπεις. Πρέπει αλλά να συμπεριφερθούν αυτοί. Φαντάσου, ρε παιδί μου, ότι εσύ είσαι στη θέση 2. Ναι. Έχεις βαλίτσα. Ναι. Μπαίνεις πρώτος. Έρχονται οι άλλοι από πίσω. Μπλοκάρεις όλη τη φάση. Για να βάλεις τη βαλίτσα σου πάνω και περιμένουν όλοι. Ενώ άμα είσαι στη θέση 30, φεύγεις όλο κάτω, συνεχίζει να ρέει η ουρά. Έχει απόλυτη λογική αυτό. Ναι, έχει μια ξεκάθαρη λογική. Δεν νομίζω ότι θα το ακολουθήσω ποτέ. Δεν μπορώ. Αλήθεια, οι Έλληνες αδυνατούν. Είναι οι καημένοι ιεροσυνοδός. Θα σας παρακαλώ, περιμένετε, σας παρακαλώ. Γυναίκες με παιδιά, μητέρες με παιδικό γε. Ποιο είναι? Λοιπόν, blacklist, πάρα πολύ ωραία ζήση. Ταυτίστηκα με τα πιο πολλά.
Να πούμε σε όλους εσάς ότι ο Ζης έχει πάρα πολλές παραστάσεις αυτόν τον καιρό. Premise Comedy Club. Hashtag στο Premise. Hashtag με τον Αριστοτέλη Ρήγα, καταπληκτικό double bill της χρονιάς. Επαρχία, Θεσσαλονίκη. 7 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη, πόζα 0, πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη. Ναι, και παίζεις και στο Radio City που είναι καταπληκτικό μέρος. Όλα αυτά θα μπορείτε να τα βρείτε μέσα από τα social media του Ζήση. Ελπίζω να βρω τρόπο να τα γράψω εδώ. Ή αλλιώς στο description. Ναι, ή αλλιώς στο description. Και Facebook και Instagram. Ναι, ναι. Facebook, Instagram, όλα αυτά. Ψάξτε το, παιδιά. Tinder, ψαχτείτε. Ευχαριστούμε πολύ που το παρακολουθήσατε. Ζήσης Ρούμπος. Λάμπρος Φυσφής. Blacklist. Blacklist.